ενώπιον της πολιτικής κρίσης και πάλι η Πορτογαλία. Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι συνομιλίες των σοσιαλιστών με τα κόμματα της συμπολίτευσης για μια συμφωνία εθνικής σωτηρίας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνιο Ζωζέ Σεγκούρο επέριψε τις ευθύνες για την αποτυχία των συνομιλιών στον κυβερνητικό συνασπισμό. <Το> <Το> Κατά τη διάρκεια αυτή τη εβδομάδα, κάναμε ό,τι ήταν απαραίτητο για να δώσουμε λύσει στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειε και οι επιχειρήσει στην Πορτογαλία. Ο κυβερνητικό συνασπισμό, όμω, απέρριψε τη Συμφωνία Εθνική Σωτηρία. Αυτή η διαδικασία δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με δύο εντελώ διαφορετικέ αντιλήψει για την πορεία τη χώρα μα. Η κρίση προκλήθηκε μετά την παρέτηση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών. Με τον Πορτογάλο πρόεδρο να ζητά από τα τρία κόμματα που έχουν υπογράψει το πρόγραμμα δανεισμού να καταλήξουν σε ένα σύμφωνο εθνικής σωτηρίας. Τον λόγο έχει ξανά ο πρόεδρος Ανίμπαλ Καβάκου Σίλβα, που αναλαμβάνει για μία ακόμα φορά να βρει τη λύση στον κόρδιο δεσμό ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα στην αθέτηση των όρων του μνημονίου.